προχωράμε κανονικά. Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε σήμερα στην Κυπριακή Κυβέρνηση η αντιπροσωπεία της Exxon Mobil. Η άφιξη στη Λευκοσία των υψηλόβαθμων στελεχών του Αμερικανικού Κολοσσού έρχεται λίγα μόλις 24 ώρα μετά την πλήρη ολοκλήρωση των εξειδικευμένων γεωφυσικών ερευνών στο τεμάχιο 10, ερευνών απαραίτητων για την εξασφάλιση από πλευράς κυβέρνησης των αδειών για γεωτρήσεις. Η αντιπροσωπεία της Exxon Mobil υπό τον αντιπρόεδρο της εταιρείας Tristan Asprey πραγματοποίησε σήμερα συναντήσεις τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο και με τον αρμόδιο για θέματα ενέργειας Υπουργό Γιώργο Λακκοτρίπη. Κυβερνητικές πηγές μιλώντας στον Αλφα σημειώνουν πως οι εκπρόσωποι του Αμερικανικού Κολοσσού παρουσιάζονται έτοιμοι να ζητήσουν άδεια για 3 γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10, παρά το γεγονός πως θα πραγματοποιήσουν μόνο 2. Σίγουρο θεωρείται το τρύπημα στο στόχο Δελφίνο, ενώ το δεύτερο τρυπάνι θα κατεβεί είτε στο στόχο Ανθέα είτε στο στόχο Γλαύκο. Ο προγραμματισμός της Exxon παραμένει σταθερός. Έτσι, οι δύο γεωτρήσεις υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν εντός του τετάρτου τριμήνου του 2018, με μοναδικό πλέον στόχο της εταιρείας να εξεταστούν από πλευράς Λευκοσίας οι τρόποι για την επίσπευση των διαδικασιών για έκδοση των 2 αδειών για γεωτρήσεις. Με φωτοπάτο στην τουρκική προκλητικότητα εναντί των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Αμερικανικός Κολοσσός φαίνεται να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την Αμερικανική κυβέρνηση, λαμβάνοντας σαφείς διαβεβαιώσεις πως ο Αμερικανικός στόλος δεν θα αφήσει την Άγκυρα να προκαλέσει το παραμικρό πρόβλημα στις γεωτρήσεις. Αυτά την ώρα που η κρατική πετρελαιοπαραγωγός εταιρεία του Αζερβαϊτζάν Σόκαρ και η τουρκική ΤΠΑΟ συμφώνησαν τη στελέχωση του ΦΑΤΙΓ με Αζέρους ειδικούς για την πραγματοποίηση της πρώτης γεώτρησης από πλευράς Άγκυρας. Πληροφορία που φαίνεται να βρίσκεται στα υπόψη της Λευκοσίας, με αρμόδιες πηγές να δηλώνουν εμφατικά στον Αλφα πως οι Αζέροι έδωσαν σαφείς διαβεβαιώσεις στην κυβέρνηση πως καμία συμφωνία με την Άγκυρα δεν πρόκειται να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.